Χρήστος θέλει να ρωτήσει. Πιστεύω εκφράζοντας και εγώ την άποψη όλων, θέλω να συγχαρώ και τις δύο μιλήτριες. Εντυπωσιάστηκα και από τα ανασκαφικά δεδομένα, αλλά πάρα πολύ και από το επιγραφικό υλικό, το οποίο για μας τους αρχαιολόγους που ασχολούμαστε με την εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο, πίσω να συμφωνεί και η Άννη Μιχαηλίδου, βρίσκουμε πάρα πολλές ομοιότητες στο είδος, στους τρόπους καταγραφής όλων αυτών των οικονομικών και όχι μόνο πληροφοριών, με τη διαφορά ότι από τα αρχεία της ύστερης εποχής του Χαλκού τα Μυκηναϊκά δεν έχουμε επιστολές. Θα έλεγα ότι ακόμα και αυτή ο τοπικός καταμερισμός των αρχείων θυμίζει πάρα πολύ και τα γνωσιακά αρχεία και κυρίως τη Σπύλου, όπου επιμέρους πληροφορίες πρόχειρες, κυρίως σε φιλόσχημες πινακίδες, καταγράφονταν in situ στις αποθήκες, στα εργαστήρια, αλλά με την προοπτική να περάσουν τα γενικευτικά στοιχεία σε πινακίδες αθρηστικές. Πιστεύω ότι το μελάνι, γιατί έχουμε και στο Αιγαίο δύο παραδείγματα από την Κνωσό πάνω σε πύληνα αγγεία, από τα Temp Repositories, επιγραφές σε μελάνι. Το μελάνι, από τη φύση του πιστεύω, ότι δεν είναι το κατεξοχήν ενδεδειγμένο υλικό για να γράψουμε πάνω σε πυλό. Όλα αυτά τα όστρακα μου δίνουν την εντύπωση ότι είναι πρώτες πρόχειρες καταγραφές με την προοπτική να περάσουν στη συνέχεια στα γενικά αρχεία, τα οποία, όπως αναφέρατε κι εσείς, μπορεί να ήταν από πάπυρο, από περγαμηνή, τέλος πάντων από κάποιο φθαρτό υλικό. Σε ό,τι αφορά, με δύο σημεία μόνο και σταματάω, σε ό,τι αφορά για τον συγκριτισμό, για την παρουσία αυτού του ανάμεικτου στοιχείου, του φοινικικού με το ελληνικό και αυτή η αγαστή, αν ήταν μέσα εισαγωγικά συνύπαρξη, αυτό το βλέπουμε πολύ καλά, όπως το αναφέρατε κι εσείς, σε αυτό που θα λέγαμε θρησκευτικό συγκριτισμό. Γενικό φαινόμενο σε όλες τις εποχές, στο Αιγαίο για πρώτη φορά το έχουμε με τις πινακίδες της γραμμικής Β' από την Κνωσό, όπου βλέπουμε η Μυκηναϊκή επίσακτη θεοί, θεότητες γενικότερα, εμφανίζονται στις ίδιες πινακίδες με θεότητες που καθαρά γλωσσολογικά παραπέμπουν στο μινωικό παρελθόν. Και κάτι εκπληκτικό, αυτό που είπατε ότι στην επιστολή που αναφέρεται ο Βάλ του Κητίου και οι όλες οι θεότητες. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Τι έχουμε και στις πινακίδες της Κνωσού, στην Τάδε, στο Δία, στην Ηλίθια που λατρεύεται στην Αμνησό, πάση θεόη και σε όλους τους θεούς. Αυτή είναι μια γενική πρακτική και στο χώρο της Ανατολής να θυμίσω ότι οι Χεταίοι, οι οποίοι αναφέρονται, θεωρούνται ως ο λαός των χιλίων θεοτήτων, όποιους λαούς κατακτούσαν, υιοθετούσαν, ενσωμάτωναν στη δική τους λατρεία και τις ξένες θεότητες, μόνο και μόνο για να έχουν την εύνοιά τους. Και το τελευταίο, σε ό,τι αφορά το κοντέινερ του λαδιού, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη μνήα του Κουάτ, που έχετε, που δεν μαρτυρείται στα φοινικικά, αλλά όμως το έχουμε στις πινακίδες της Ουγγαρή, της ύστερης εποχής του Χαλκού. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Είτε πρόκειται για ένα μέτρο υγρών ή για ένα συγκεκριμένο κοντέινερ, δοχείο για το λάδι. Αν όμως πρόκειται για δοχείο για το λάδι και δεδομένου ότι η παραγωγή λαδιού αποδεδειγμένα και με τις εγκαταστάσεις, τις εργαστηριακές
και με το πλήθος των αναφορών στις επιγραφές, τότε θα περιμέναμε μέσα στο αρχαιολογικό υλικό, στα όστρακα, στα αγγεία, να βρούμε κάποιο στερεότυπο τύπο, γιατί πάντα το εμπόριο και η αποθήκευση του λαδιού, όπως στο Αιγαίο, με τους ψευδόστομους αμφορείς, θα πρέπει να είχατε ένα αναγνωρίσιμο τύπο αγγείου και μάλλον στερεότυπο, όπου το σχήμα να δήλωνε ταυτόχρονα και την ποσότητα του λαδιού. Έχετε τέτοιες ενδείξεις? Ευχαριστώ. Έχουμε ένα αγγείο, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό για την... είναι πολύ χαρακτηριστικό για την... Ναι, είναι κλειστό, είναι, αλλά αρκετά μεγάλος αμφορέας, με υπερυψωμένα χέρια, αυτές τις λαβές που μπορούσαν να τις μεταφέρουν με ξύλα ή και να μεταφέρονται εύκολα μέσα στα πλοία. Και μάλιστα σε έναν από αυτά, στην ανασκαφή της Σαλαμίνας, υπάρχει πάνω η λέξη λάδι. Ήδη υπάρχει. Έχουμε πάρα πολλά. Γι' αυτό και αρχίσαμε τώρα. Έχουμε όμως και πιο μικρά, τα οποία μοιάζουν να είναι πολύ κοντά η χωρητικότητά τους. Γι' αυτό και είπα ότι έχω πάρα πολλούς συνεργάτες. Υπάρχει μια διατριβή, τώρα άρχισε μια διατριβή που θα ασχοληθεί μόνο με αυτό το θέμα. Θα δουλέψει πάνω στα αγγεία μεταφοράς και αγγεία αποθήκευσης. Ίσως εντοπίσετε και το κουάτ. Ναι, θα το δουλέψω. Αλλά όταν... κατά τη διάρκεια της ανασκαφής βρέθηκε και ένας άλλος τύπος αγγείου, μικρός, με πιο μεγάλο στόμιο από ό,τι αμφορείς, κάτω από τις προχωές των βάσεων συμπίεσης. Τώρα, εκεί φαίνεται ότι το εμάζευαν εκεί το λάδι. Δεν βρήκαμε αγγεία με αυτά τα συνηθισμένα που ξέρουμε από άλλους χώρους, που είχαν μία νοπή στο κάτω μέρος για να βγαίνει το νερό, να γίνεται αυτή. Εδώ έχουμε, φαίνεται ότι το έπαιρναν το λάδι μέσα σε αγγεία, κάτω από την προχωή, και πρέπει να το μετέφερα σε άλλα μεγαλύτερα αγγεία, και δεν ξέρουμε να είναι οι πίθοι. Είδατε αυτούς τους πίθους που είναι πάρα πολλοί. Μέσα σε κάθε δωμάτιο σχεδόν έχουμε πίθους. Και το περίεργο είναι ότι οι επιγραφές βρίσκονται ακριβώς γύρω από αυτούς τους πίθους. Τα πιο πολλές βρίσκονται γύρω από αυτούς τους πίθους. Και έχουμε και ενδείξεις ότι δύο δωμάτια, στο έναν πιθανόν να έχουμε πεζούλα, εμείς τη λέμε πεζούλα στα κυπριακά, δεν ξέρω. Είναι το bench, αυτό το στοιχείο υπάρχει σε πολλά αρχεία της Ανατολής. Και έχουμε και κάποια δοχεία μικρά που φαίνεται, κάποια άλλα αντικείμενα που ίσως να χρησιμοποιήθηκαν για το μελάνι. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Και σε ένα άλλο δωμάτιο φαίνεται ότι οι επιγραφές βρέθηκαν σε ένα στρώμα όπου υπήρχαν ξύλα τοποθετημένα στο έδαφος, στρωμένα ξύλα, λεπτά ξύλα, που φαίνεται ότι ήταν από ράφι που έπεσε ένα από την... έτσι έχουμε σε δύο σημεία ενδείξεις ότι πράγματι γινόταν εκεί η καταγραφή. Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. I have one question for Professor Amadasi, because at the beginning of your fascinating lecture, you reminded us of the plural archives rather than archive, because if I'm not wrong, it's more than 10 rooms where Ostraga have been found. So once again, I'm somehow overlapping Christos Boulotos' intervention. That is, my point of view is that of a student of, say, linear being, Knossos. Rather than speaking of archives, it would be better to speak of bureaus
what the, in Italian we say uffici, administrative bureaus, that is, because if these are short-term inscriptions, which sometimes are erased, you know, and copied onto longer documents, we can imagine that in another quarter of this still-to-be-excavated building, there is the real archive, that is the larger space where these documents had to be definitely stored. So, thank you. Yes, it depends what meaning one gives to archive or archives, because if you imagine that in one wing there was the production of oil and there was a special room where they kept all the documents concerning the traffic of oil, this could be an ufficio, but it could also be the archive of the oil production. I wanted to mean this, saying archives, because there are different kinds of documents related maybe to cult, maybe to wine, maybe. Were they different bureau? Were they, well, yes, if one thinks a whole organization divided in bureau, of course. At least concerning linear B, and especially the case of Pios, is interesting. Yes. Inside the Palace of Pylos, where tens of tablets have been found, but there were storerooms containing the pitoi with olive oil. Yes. So even if these are the storerooms where an official or some yes. scribe was working and was taking for a while, for example, inside a chest or at some corner, yes. documents which he wanted to have prochira, something, say, to use immediately as ed memoir. Whereas the yes. archive, at least in the Aegean studies, is considered yes. a room which is essentially devoted to store for a long time such documents and not a multifunctional space yes. Where other activities... Yes. Of course, the question is also for the archaeologists, what are the other finds which have been found inside these spaces, for example? If there are pithari as well, of course, or other vessels as well, we are in front of spaces where different people are working. Yes, thank you. But also we do not know. We have longer documents and short documents. So maybe these short labels were not archived. And maybe they were reused, obliterated. But then there must have been a place with long-term documents, and this was the archive. But now I have not yet understood, also because the documents, I don't know which documents were in situ and which were reused for floors, for instance. So, yes, probably I was wrong saying archives. But just to explain. Το θέμα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον από όλες τις απόψεις και είναι αργά και δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Απλώς, επειδή έγινε συζήτηση, θα ήθελα να θυμίσω ότι υπάρχουν περιπτώσεις από κλειστές κοινωνίες όπου οι άνθρωποι έχουν τις μεταξύ τους, the private relations, economic relations. For example, in Deir el-Medina in Egypt in the 13th century BC. And I'm not sure I remember correctly, but I think also in Egypt in the Ptolemaic period, they used ostraca for such things. So that what I want to say is that the function of ostraca is not just one. It's not necessary to see them only as the temporary note for an administrative document. It could be a note to remember and, you know, and collect many of them and then give them to the scribe who will make the inventory. But it could also be, as I told you, the communication between the people working there. For example, I was very much impressed of this small shirt that had been erased by ink.
It was written in ink and erased by ink, and I wonder if that, in this way, it was not to be reused, but just to say, for example, it depends on the content, but you know, it was a receipt between us, for example, just to be heretical. I would like to say I didn't want to say that ostraca were used just for daily or occasional. For instance, in Israel, we have a whole correspondence, letters on pottery ostraca. But it depends from the context. Pottery was used a lot to write in our countries, that is, in the Near East. I don't know in the first millennium in the West how it was. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την διπλή και διπλά ενδιαφέρουσα παρουσίαση και για το σχολιασμό που μας βοήθησαν να πάρουμε μια γενική εικόνα του Ιδαλίου, των Κυπροφινίκων, των διαφορετικών προβλημάτων, μια πρώτη γεύση. Αυτό που θα ήθελα είναι μια διευκρίνηση. Δεν είμαι βέβαια αν κατάλαβα καλά. In one of the first slides of the Ostraca, there was an indication that the numerals were painted and the late letters were painted and engraved. Do we have records in which, even if the letters are engraved, the numerals are painted? I mean, is there a differential? No. I wanted to show only that there are different kinds of writing techniques that sometimes, mostly they are painted, both numerals and words, names. Some are engraved, and one or two, particularly well executed, are engraved and painted. But this occurs also elsewhere. For instance, in Malta, we have some inscriptions on pottery, deeply engraved and then painted in red on the letters. On both sides? Is there? No, in Malta only one side. In the archive? On both. There are many on both sides. And sometimes there are on both sides raised and rewritten on the one side. I see. So it means that they were used for a long time. Yeah. Or so for several. Is there an indication that perhaps the numerals were added to a prepared text or just no? If the inscription numerals is a grave, and text were written, the numerals are a grave. If the inscription is written by the ink, the numerals are in ink. So they are done on the spot for one particular use. Maybe. It's not as if they had prepared ostraca with referring to oil or other commodities, and then they are filling in numbers on some occasions. There is no such indication. No, not as I know, no. Ostraca is a cheap material. Yes. I want to say that lucky in Cyprus is that also hard stone is very, very easy to find, and so it is a good occasion because in Italian it's a building material we have in every wall. So we have the same on the walls, and they use the same from the building materials. So, first of all, I want to thank very, very much Aunt Maria and Maria Giulia. And well, Maria Giulia, of course, that was really fantastic because I know what Maria is doing, but I don't know what you are doing. And now I saw it, and it's really great. And what I wanted to ask, but I am very afraid
that you said there are so many problems with reading all that, I was wondering, being very practical, and if those archives were for the king or for Italian itself, for the functionaries, and also if they were, what was the scope for them? Was it to register what they had, and also what they had perhaps to pay, perhaps also for taxes? So what is what I want to ask, if you had any indication of the mention of an Achaemenid, of a Persian, the? A Persian, because... No. A Persian? No, no. Because we have, on the same time, we have also then Italians under Alexander. Yeah. And Italian is under the Ptolemy. And is there any indication of those upper regions of the, and not of the local king? As Melchiaton. Others than Melchiaton? You mean no, other... Well, Melchiaton, if he had to pay taxes, it was to the... It is... I haven't yet... maybe I will never understand if there were taxes or not. It is sure that the palace gave products... to other persons or towns for certain occasions. For instance, for this feast, they gave some. Probably they also received. We have no other Phoenician archives, so it is difficult to reconstruct from very short phrases with specific words which were not known before. We have only a similar case in Idumea, which is Jordan now. And these are ostraca in Aramaic, very short, on pottery, and there are also thousands. But unluckily, all bought on the antiquities market. They came probably from the same place, which was a big factory, not a palace. But they date from the pre-Hellenistic until the followers of Alexander's, because there are formulary dates with the names. And it seems that there was a continuity. It is also there impossible to understand. They name Flor, Farina in Italian. They named, agricultural products with numbers and personal names. But it is very, not easy to reconstruct how it worked. But in any case, there are no changes in the formularies between the pre-Hellenistic and the Hellenistic period. There is a continuity. So it seems to me that also here, it was the same under Ptolemy, under Melchiaton, under Demetrios, just it was a date formularies. But in the Phoenician period, certainly there were functionaries of the king of Kition dealing there, because they are named the men of Melchiaton, give some, or give to the men of Melchiaton. So
but how it worked. Mono, mia last question. If we on a paleographical ground, can we distinguish different hands of scribes? That's very important to distribute the Ostraca and the other written records to groups and to see if special scribes were specialized for the registering of special products also. Yes, we have different hands, not many, but it is, but we have still to catalog. Have any other question? I think we should thank very much Dr. Hadikosti and Dr. Amadasi for a great presentation. Thank you very much.